είναι οι συνθήκες τώρα, δεν έχουμε σεισμούς κτλ. Το λιμάνι δεν έχει κάποιο φοβερό πρόβλημα ή να φοβόμαστε να γίνει κάποιο είδους απότομη κατάρρευση κτλ. Και να έχουμε προβλήματα. Αλλά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εάν σχεδιαζόταν σήμερα το λιμάνι, θα έπρεπε να το κάνουμε 2 φορές πιο γερό από ό,τι είναι τώρα, από ό,τι παρουσιάζεται τώρα, για να ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις των κανονισμών και των προδιαγραφών που συζητούσαμε προηγουμένως. Άρα εμείς μπορούμε να κυκλοφορούμε από εκεί, ενώ κυρίως με οχήματα. Κυκλοφορείτε. Θα σας πω και κάτι άλλο έτσι, για να τονωθεί λιγάκι η αίσθηση ασφάλειάς σας. Είναι ότι από το Σάββατο το βράδυ έχουμε εγκαταστήσει ένα δίκτυο παρακολούθησης των μετακινήσεων του λιμανιού, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές οι μετρήσεις κτλ. Και φαντάζομαι ότι αύριο Τρίτη, ίσως Τετάρτη, να έχουμε καλύτερη εικόνα της συμπεριφοράς, της μετασεισμικής συμπεριφοράς, ας πούμε, του λιμανιού. Εν πάση περιπτώσει, εν ώψη και όλων αυτών που πρόκειται να γίνουν στο λιμάνι με τα master plan και τις διάφορες εργασίες και έργα κτλ., θεωρούμε σκόπιμο ότι πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η κατάσταση εκεί και για να έχουμε μια αξιόπιστη λύση τι έργα πρέπει να γίνουν ώστε να έχουμε ένα σταθερό λιμάνι. Να σας πω επίσης ότι από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας προσφέρθηκαν στο επόμενο δεκαήμερο που θα έρθουν για να συνεχίσουν τις εργασίες στο φράγμα της κόρης στο γεφύρι, να έρθουν ιδιωτελώς, χωρίς κάποιο κόστος για το Δήμο μας κτλ. Να πάρουν και άλλες μετρήσεις αυτού του είδους γεωφυσικών μεθόδων σε άλλες θέσεις του λιμανιού, ώστε στο τέλος της ημέρας, με όλη αυτή τη διερεύνηση που θα έχει γίνει, να μπορούμε να προδιαγράψουμε ένα ασφαλές και ένα σωστό πρόγραμμα γεωτεχνικών και ευρυτέρων διερευνήσεων, ώστε να υπάρχουν τα δεδομένα και να γίνει μια αξιόπιστη μελέτη αποκατάστασης του λιμανιού.